Ελπίδες για μικρή αύξηση όλων των συντάξεων φέρνει ισχύουσα νομοθεσία από το 2023. Ωστόσο, το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο πιέζει ασφυκτικά το ασφαλιστικό σύστημα ενδεχομένως να ακυρώσει τις όποιες αναπροσαρμογές. Η επικείμενη αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων ανταποδοτικών συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης οδηγεί και σε λογιστικές αυξήσεις για 150.000 παλιούς συνταξιούχους, δηλαδή εκείνους που είχαν βγει στη σύνταξη 1η 13 Μαΐου του 2016. Θα υπάρξει αύξηση και της εθνικής σύνταξης από τα 3,84 στα 4,11 ευρώ. Αυτό οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν μια προφανή ωφελία, διότι θα ξεκινάνε από 4,11 εθνική σύνταξη για όσοι έχουν 20 χρόνια και 370 αντί για 3,46 όσοι έχουν 15 χρόνια. Και βεβαίως θα επηρεαστούν και οι αναπηρικές συντάξεις, όπου θα επηρεαστεί και η κατώτατη σύνταξη χειρίας, διότι έχει οριστεί μέχρι τώρα 360, θα ανέβουν. Άρα λοιπόν οι μελούμενες αυξήσεις από 1η-1η-23 θα επηρεάσουν πάρα πολύ κόσμο, θα επηρεάσει και το πλαφόν των συντάξεων, θα επηρεάσει και αρκετές καταβολές. Και βεβαίως το 7% που προσδιορίσε ο κύριος Υπουργός εχθές και ο κύριος Σταϊκούρα σήμερα θα αφορά όλες τις συντάξεις από 1η-1η-23 με τον αστερίσκο της προσωπικής διαφοράς, αυτό τον αμαρτωλό θεσμό της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά που τον κρατά και τον εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μέχρι τις εκλογές θα πάμε με την κοινωνική ατζέντα. Ακρίβεια και συντάξεις θα κρίνουν και το αποτέλεσμα των εκλογών. Γι' αυτό εδώ τα κόμματα βλέπω θα πλειοδοτήσουν σε προσφορές. Η κυβέρνηση αναμένεται να κάνει και μία ρελάνς ανασχεδιασμό του πακέτου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Εδώ είμαστε, κύριε Τσέλιο, να εξηγήσουμε. Και έχουμε και το μίνι ασφαλιστικό που σήμερα ή αύριο παίρνει την άγουσα για τη Βουλή με βασικές διατάξεις στην παραγραφή των οφειλών πέρα της δεκαετίας, την αύξηση των δόσεων από 12 στις 24 για όλους τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ και με ευθυνή εξαγορά της μάχημης πενταετίας των 5 πλασματικών χρόνων που αναφερόμαστε σε όλα τα σώματα των ενστόλων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριε Τσέλιο. Ανεβαίνει σκάλα η κατώτατη εθνική σύνταξη. Θα υπάρξει και ένα 7% επί της συνολικής σύνταξης μετά από 10-12 χρόνια. Τις μόνες αυξήσεις που πήραν οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια είναι από τις 3 αποφάσεις που προσωπικά χειρίστηκα ενώπιον της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας. Το είχα βάλει στόχο να βγάλω κάποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλο αντισυνταγματικά. Έτσι το 19, το 20, το 19, το 20 και τώρα το 22, οι 3 κύκλοι αναδρομικών που προέκυψαν για κάποιους συνταξιούχους, αρκετές χιλιάδες, προέκυψαν και από δική μας μάχη. Τα είχαμε εξηγήσει σε εκπομπές που προσωπικά χειρίστηκα ενώπιον της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας και είμαι περήφανος που έγινα χρήσιμος σε κάποιες χιλιάδες συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά αποτελεί το κλειδί που ξεκλειδώνει τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με το Υπουργείο Εργασίας να εκτιμά ότι χωρίς να υπολογιστεί η επίδραση που μπορεί να έχει έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ ή η τέταρτη δόση επαναυπολογισμού του νόμου Βρούτση, το 87% των συνταξιούχων θα έχει κάποια αύξηση στα εισοδήματά του. Η δυνατότητα αύξηση των συντάξεων ξεπαγώνει μετά από 12 ολόκληρα χρόνια και όπως έχουν ήδη ξεκαθαρίσει κυβερνητικά στελέχη, η αύξηση θα δοθεί από 1η Ιανουαρίου, ενώ θα είναι σημαντικά υψηλή. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να κάνει μια κίνηση να ξεπαγώσει όπως ξεπαγώνει τις αυξήσεις των συντάξεων, να ξεπαγώσει και τις τριετίες. Διότι ο νόμος του 2012 που σχολαστικά δυστυχώς εφήρμοσε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λαιλάτισε τα εισοδήματα των νέων εργαζομένων, των πολύ νέων εργαζομένων που μπαίνανε στη δουλειά και πέρανε σχέτο τον κατώτατο μισθό χωρίς επιδόματα και τριετίες. Έτσι από το 12 μέχρι σήμερα, ένα δις το χρόνο χάνουν οι νέοι εργαζόμενοι επειδή στερούνται των τριετιών και των επιδομάτων. Έτσι είναι ώρα η κυβέρνηση να ξεπαγώσει και τις τριετίες και να δώσει τις αυξήσεις που δικαιούνται οι νέοι εργαζόμενοι, αγόρια και κορίτσια, που δουλεύουν χωρίς τριετίες και επιδόματα μέχρι τώρα και από το 12 και μέχρι σήμερα.